είστε πώς περνάτε. Είμαι για τη γόνη στο κανάλι, για τη γόνη στο Good Vibes και σήμερα σας έχω ένα τζάμπο χόρτ. Δείξτε λίγο τι είναι το χώρο δίπλα. Λοιπόν, και μια και σας δείξαμε τι γίνεται εδώ, να σας πω ότι και αυτό είναι από τζάμπο, αλλά θα σας κάνω αναλυτικό review μαζί με κίνο, δείξτε και κίνο, το μαξάκι. Θα έρθει ένα αναλυτικό review για όλα αυτά που έχουμε πάρει για τον Μπέμπι τελευταία, για τον Μπέμπι Δημήτρη. Εντάξει, τώρα μπορείς να γεμίζεις λίγο. Λοιπόν, οπότε θα έχει δείξει ένα τζάμπο χολ. Έχω πάρα πολλά ένα μήνα να κάνω τζάμπο χολ. Σας έχουν λείψει τα τζάμπο χολ. Έχω πολύ καιρό να κάνω τζάμπο χολ. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το μήνα το παρακάναμε λίγο με το τζάμπο. Έχουμε πάει 3 φορές σε 2 εβδομάδες. Αλλά έχουμε πάρει πολλά πραγματάκια χρήσιμα. Μπα. Θα πας για ύπνο. Έλα εδώ να μου δίνεις τα πράγματα, έλα εδώ. Λοιπόν, οπότε έχουμε πάρει αρκετά πραγματάκια χρήσιμα. Σιγά. Και κάποια πραγματάκια για ανακαίνιση βεράντας, η οποία θα έρθει πάρα πολύ σύντομα βιντεάκι, να δείτε πώς έχουμε φτιάξει τη μικρή βεράντα έξω. Και πάμε τώρα να δούμε το τζάμπο χολ για δύναμωση. Μπράβο! Πρώτο πραγματάκι που έφτιαξε ο Δημήτρης είναι αυτές εδώ οι μπαλίτσες. Οι οποίες είναι διακοσμητικές και είχαν 75 λεπτά, διότι μία είχαν ξεκολλήσει αυτά τα ξυλαράκια τέλος πάντων, τα οποία εγώ επειδή έχω σιλικόνη πιστόλι θα τα κολλήσω και όλα καλά. Βασικά είχαν 45 λεπτά, λάθος, ούτε 75, δηλαδή το πήρα τις προσφορές και ήταν πάμφινα. Αυτό θα το διακοσμήσω κάπου. Ακόμα δεν έχω τρύπου, αλλά κάτι θα το βάλω. Λοιπόν, οπότε πάρα πολύ ωραία, πολύ καλοκαιρινά. Σταμάτα να κάνεις φασαρία. Θα βάλω και εδώ πέρα, μάλλον καμιά δυο, αν ωραίες. Βέβαια, ο Δημήτρης αυτά τα διακοσμητικά τα παίρνει και τα σκορπίζει σε όλο το σπίτι, είναι η χαρά του. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, επόμενο πραγματάκι. Μαμά. Είναι αυτή εδώ η σαντούλα για την παραλία. Τσαντούλα, τι μέσα αυτή μην τη χαλάσεις. Τη λέει Hello Summer. Πάρα πολύ καλοκαιρινή. Σε ροζ και σε γαλάζιο κουμουάρ και παίρνει και πολύ πράγμα μέσα. Είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αυτή την τσάντα που σας δείχνει ο Δημήτρης. Εδώ, κοίτα. Κάμερα. Ναι. Αυτή την πύρα για να βάλω μέσα κάτι δωράκια που έχω πάρει σε μια φίλη μου που είναι ίδιος και θα κάνει πάρτι. Δεν θυμάμαι τι το λένε. Αυτό τέλο πάντων πριν γεννήσει που μαζεύεσαι και κάνει έτσι καμπούλα για να βάλω τα δωράκια μέσα τη φίλη μου που είναι ίδιος και θα κάνει sour party νομίζω λέγεται. Όχι. Τέλο πάντων, δεν θυμάμαι τι το λέτε. Baby sour party, ναι. Όπου θα καλέσει τις φίλες της και θα χαρούμε για το μωράκι της, θα της πάμε δωράκι και τέτοια, οπότε πήρα αυτό. Να βάλω μέσα τα δωράκια. Θα σε γυράς, ε. Λοιπόν, πήρα για αυτή τη φίλη μου μία σαγιαλίτσα που την έχω πάρει και για μένα. Λέει, I am mama's boy. Boy. Φορά σαγιαρές. Εδώ μπέμπει εδώ. Αμάντια. Μην μπορεί να λάθος να παρεξηγήσω αμέσως. Λοιπόν, πήρα αυτή τη σακούλα. Η οποία είναι άντρες. Διότι τις έχω χρησιμοποιήσει για να μαζέψω τα χειμωνιάτικα. Έχει μέσα μία σακούλα, ενώ λέει τρία επί, αλλά αυτό είναι ψέμα. Εγώ το πήρα βιαστικά και δεν το είδα. Απλά λέει τρία επί περισσότερος αποθηκευτικός χώρος. Αλλά ουσιαστικά είναι μία σακούλα. Μην μπερδευτείτε. Μία. Ήταν πολύ οικονομικά. Είναι μεγάλη αρκετά από όλα τα πραγματάκια. Μάλι. Έλα, πάρα πολύ να δεις. Λοιπόν, πήγα στο Δημήτρη ένα μπλοκάκι για να δημιουργεί εδώ τις ζωγραφιές του και τις μουζούρες του. Σάμως τις μουζούρες. Γιατί. Δημιουργεί παντού αυτό σαν τα μπλοκ. Σωστό, ναι. Έχει δίκιο.
Πήρα σφιγγαράκια Scotch Bright. Τα έχει προσφορά πάρα πολύ φθηνά, νομίζω 70 λεπτά τα δύο. Είναι πολύ καλά αυτά. Πάρα πολύ καλά και ανθεκτικά. Είναι τα μόνα που κρατάνε τόσο. Ένα ριχτάρι βαμβακερό για εδώ, για το καναπέ, γιατί τα πιο πολλά που έχω είναι έτσι σαν φλίς, οπότε τώρα γι' αυτό το διάστημα είναι ζεστά. Οπότε πήρα ένα μεγάλο γκρι βαμβακερό. Έχω άλλο ένα τέτοιο, πάλι από τζάμπο το είχα πάρει και μου είχε βγει πάρα πολύ καλό. Πήρα δύο για να τα έχω πολύ μεγάλο, να τα πλένω το ένα να βάζω το άλλο. Συνεχίζουμε με παγουσίκες. Είναι αυτές εδώ. Κατέβασα τη λίγο καλή, μην τραβάς από τόσο ψηλά. Γιατί πάνω έχει φως. Ναι. Άμα τραβάω από εδώ φαίνεται σε σκοτεινά. Σκοτεινά, φαίνεται είναι σκοτεινά, αλλά πάνω είναι φωτεινά. Σίγουρα. Ναι. Εδώ τις παγωθήκες που είναι για μεγάλα παγάκια, σε καλά λίγο στο μαμά. Πολύ ωραίες. Είναι επίσης και αυτές τις σαντούλες από φύκευσης. Αυτές είχαν δύο μέσα. Το γράφει εδώ και είχαν και αυτές αρκετό χώρο. Είναι αυτές που βάζεις μέσα τα ρούχα και πας. Η μία. Ήταν μια μεγάλη, μια μικρή. Ναι, ναι. Η μικρή δεν είχε πολύ χώρο. Δεν είχε, όχι. Και λοιπάς με τη σκούπα και συμπιέζονται αυτές και μπαίνει μία πάνω στην άλλη και πιάνει πάρα πολύ λίγο χώρο, οπότε βοηθάνε πάρα πολύ. Αυτό εδώ που είναι σπρέι για να μην βρωμάνε τα πόδια σας και τα παπούτσια σας. Να σας το πω γενικά, εξυπηρετερόμενες μες, μυρωδιές, δεν ξέρω, θα το δοκιμάσουμε και θα σας πούμε. Πήραμε τα βλέπες για να ξεπαστερέψουμε τα κουνούπια και τα μυγάκια και όλα αυτά, γιατί τα τελευταία τρία βράδια με έχουν ξεκατέψει και ξυπνάω όλο το βράδυ και ξύνομαι. Και δεν γίνεται αυτή η κατάσταση να προχωρήσει άλλο. Έχει μέσα μία συσκευή και έχει και κάποιες ταμπλέτες δώρο. Λοιπόν, πήρα στο μπεμπάκο. Αφήστε τώρα γιατί εδώ έχει γίνει ένας χαμούλης. Πήρα στο μπεμπάκο αυτό το κολλιέ. Έφυγε και το παντοφλάκι. Έλα εδώ, να τα όλοι στέλνα, πάρτε που τα θέλεις. Αυτά εδώ τα παντοφλάκια, τα καλοκαιρινά, σε νούμερο 25, αλλά είναι αρκετά μεγάλη φόρμα τους. Ναι, κοίτα τι ωραία παντοφλάκια. Λοιπόν, έχουμε πάρει και πέρσι και αυτά και με το Μίκι, τα ίδια δηλαδή που πήραμε και φέτος. Άδειξα, θέλω να σας πούμε, κάθε μέρα φόρεμα και στην παραλία και παντού. Παντού. Άδειξαν όλο το καλοκαίρι και ακόμα είναι ok. Αλλά επειδή δεν του κάνει πια δυστυχώς τα περσινά, του πήρα καινούργια. Είναι πάρα πολύ οικονομικά. Πήρα ένα ζευγάρι για το μικρό και πήρα και άλλο ένα ζευγάρι πάλι για το μικρό που θα το αφήσω στη μαμά μου. Οπότε να έχουμε για μέσα στο σπίτι, για παραλία, για τέτοια πραγματάκια. Πάρα πολύ καλά, φανταστικά. Παραλία. Παραλία. Λοιπόν, πήραμε αυτό εδώ. Το υπέροχο κατασκεύασμα, το πάρα πολύ καλοκαιρινό, το οποίο είναι και αρκετά γρήγορο να πω. Είναι δηλαδή καλή κατασκευή. Δεν είναι ψεύτικο. Το πήραμε για τη βεράντα. Γιατί εν ώψη ανακαίνησης θα την διακοσμήσουμε τώρα. Οπότε θα δείτε ότι και αναλυτικό πάρα πολύ σύντομα. Πάρα πολύ όμορφο. Λέει beach και είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό. Πες τα παιδί μου. Wow. Πήρα στο μικρούλι ένα παγουρίνο. Αυτό εδώ. Το οποίο βέβαια το πήρα στις προσφορές κι αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι ελάττωμα έχει. Μάλλον δεν κλείνει καλά. Θα το δούμε. Ναι, μάλλον δεν κλείνει καλά. Όχι, δεν πίνουμε. Τώρα είναι βρώμικο. Νερό. Νερό. Είναι βρώμικο όμως. Δεν πιάνει. Δεν κάνει, θα σου δώσω καθαρό. Καλό. Περίμενε, περίμενε, θα σου φέρω. Πάντα λίγο να το φέρει το καθαρό. Έχει 45 λεπτά, πάρα πολύ φθηνά. Είναι και αρκετά μεγάλο, χωράει πολύ νερό. Ακόμα και αν δεν κλείνει δεν μου πολύ νοιάζει, γιατί εγώ το κρεμάω από εδώ στο καλατσάκι έτσι, οπότε δεν υπάρχει θέμα να τρέξει κτλ. Δεν θα μου πει σαν εκτεθειμένο, αυτό δεν το σκέφτηκα. Οπότε μάλλον θα το έχουμε για το μέσα. Θα το γεμίσει πόματα και άμμους και τέτοια. Οπότε, ναι, αυτό θα μείνει εδώ μέσα. Λίγα ποτηράκι θα του δίνω αυτό. Έλα! Ναι, θα το δείξω μετά. Να, πάρτε από πάση να τα βάλω. Γι' αυτό. Δεν βάλω τα πινακομίδια.
Θα φοράμε σε ένα γκατζετάκι πολύ χρήσιμο. Είναι αυτό εδώ. Να το. Είναι ένας μίνι τρίφτης. Επειδή έχουμε το μεγάλο τώρα το αυτό. Καταλάβατε. Και αυτό βοηθάει. Γιατί τώρα μου θες να τρίψεις λίγο τη ράχη πάνω από τα μακαρόνια. Μην βγαίνεις τώρα όλο το άλλο. Πίνει νερό, κοιτάει την κάμερα και κάνει. Οπότε πολύ ωραίο και νομίζω και χρήσιμο το κουτάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Πήρα ένα ζευγάρι νύχια, αυτά είναι που τα κολλάς. Όπως είναι, τα κολλάς τα δικά σου. Εγώ δεν τα φτιάχνω έτσι, θα μου βαριέμαι πάρα πολύ. Εδώ έχουν κόλλα και τα κολλάς και σε 2 λεπτά έχεις έτοιμο φτιαγμένο νύχι, χωρίς κόμπαδο, με ένα ευρώ. Έχεις νύχια, φοβερά. Βέβαια δεν κρατάνε πολύ, εντάξει. Μαμάς. Λοιπόν. Μαμάς. Δικό μου είναι, φέρ' το εδώ. Δώσε αυτό, μπαμπά. Αυτό το πάρα πολύ ωραίο κουτάκι. Που λέει vintage πάνω. Είναι αποθηκευτικό κουτί. Εδώ δείχνει ότι είναι για ψαλίδια και τέτοια. Εγώ έχω σκοπό να το βάλω στο μπάνιο, στο πλυντήριο. Και να βάλω πάνω κάποια πράγματα που θέλω να χρησιμοποιώ καθημερινά. Αλλά επειδή δεν τα βλέπω μπροστά μου. Μαμά! Τα ξεχνάω. Οπότε θέλω να βάλω, ας πούμε, το δοντικό νήμα. Θέλω να βάλω την κρέμα ημέρα, συντατική. Καθαριστικά και αυτά για να τα βλέπω κάθε πρωί και να θυμάμαι τι πρέπει να κάνω. Νίκη. Μ' άρεσε πάρα πολύ και αυτό βγαίνει. Αν δεν θες να τα βάλεις πάνω, μπορείς να τα βάλεις μέσα και να το κλείσεις. Αλλά έχει και εσύ και εσύ από πάνω. Οπότε πάρα πολύ ωραίο και το έχει πάρα πολύ φθηνά. 1,5 ευρώ νομίζω. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, βαμβακάκι σε cotton balls σε μπαλάκια. Αυτό με βοηθάει για να ξεβάφω τα νύχια μου. Παίρνω ένα βαμβακάκι, παίρνω και τα σετό και ξεβάφω με μπάμπα. Φουγκαράκια για το μικρό. Εντάξει, αυτά χαλάνε πολύ γρήγορα, αλλά οκ. Είναι και πάρα πολύ οικονομικά. Οκ, πες. Πήραμε μία γοντόβουρτσα Popatrol. Popatrol. Πάτα. Ναι. Πάτα. Είναι για τριών συν και είναι τόσο ωραίες που έχουν την πεντούζα και πεντουζώνουν με κόλλα. Και δεν πάνε καλά. Πάτα. 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 Πήραμε μία γοντόβουρτσα. Για να φοράμε και την πάρα την ζημή του που δεν κάνουν το χαζομάρε. Πάτα. Δεν ξέρω, είχα 2-3 και εξαφανίστηκαν όλες. Τι ψάχνουμε. Πάτο. Ναι, και επειδή τώρα ανοίγουμε και μπαίνουν μαμούνια και κύριε. Λοιπόν, πήραμε αυτά εδώ τα κονάκια που είχε μέσα 3-4 ακόμα. Αυτό θα κάνουμε γιατί στην άμεση στα χώματα βάζουμε το χώμα μέσα, βάζουμε και λίγο νεράκι και κάνουμε τέτοιο, κατασκευές, κρυβάκια. Είχε κι άλλα μέσα, αλλά κλασικά ο μικρός άρεσε και τα πήρε τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί να πάρει κάτι παιχνίδι εδώ πέρα από το τζάμπο και να μην το βρει ο μικρό και να μην κάνει έτσι. Κλείνει. Αυτό είναι το βάζει μέσα. Κλείνει. Λοιπόν. Πήρα αυτό εδώ το συγκλονιστικό μαλλιό, μαλλιδάρα. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολλά μαλλιό, αλλά τέτοιο χρώμα δεν είχα. Προσφορά, δεν είχα ποτέ να μην είχα. Είναι χακί. Και με το μάθημα θα είναι τέλειο, πάρα πολύ ωραίο, μπορεί να πει το έτσι. Η σειρά δεν αυτά, αλλά δεν σας το δείχνω γι' αυτό, σας το δείχνω γιατί έχει ένα δώρο το καθένα, αν καταφέρω να το ανοίξω. Κάτι ωραία μέσα σε σειράκια,
Τέλος πάντων, μάλλον ήρθε να ανοίξω. Είναι αυτά εδώ. Είχαν εδώ λίγα στη συσκευασία ένα κομψό νεσέ. Πήρα αυτό εγώ το μαύρο και πήρα και το φούξια. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι γεννάτε δύο-τρία πραγματάκια μαζί στην τσάντα σου. Για να βάλεις δύο-τρία πραγματάκια στην τσάντα σου. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πήρα αυτό το πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Νίκος. Άμερτε τώρα στον Νίκος. Πάρα πολύ ωραίο ράνερ. Παύλα τραπεζομάδιλο για να βάλουμε στην βεράντα. Στο τραπεζάκι. Πολύ καλοκαιρινό. Λέει summer και έχει πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι. Ωραία δεν είναι. Πάρτο. Μετά που θα φύγουμε. Πήρα τρεις σακουρίτσες για να βάλω δωράκια για κοριτσάκια. Πολύ ωραίες. Να ακούσες οι κοριτσάκια αμέσως. Πήραμε στο μικρό για αυτό το σορτσάκι, το πολύ ωραίο, το γαλάζιο με τα καραβάκια και τους πίνικες. Ναι, δικό σου είναι. Like it. You like it. Δικό σου είναι, δεν στο παίρνει κανένας. Και το πήραμε. Όχι. Το άλλο είναι στο άλλο τέτοιο, είναι στο part 2, γιατί θα βγουν δύο part. Δεν γίνεται όλα αυτά που πήραμε σε ένα part. Θα μου πες το λίγο. Ναι. Πήραμε αυτό και πήραμε και ένα άλλο πιο πρόχειρο. Γιατί τα σορτσάκια αυτά κάθε μέρα αλλάζει κανένα δυο, το απλένουμε κάθε μέρα. Είναι λίγο βρουμιαρούλης. Αλλά το άλλο είναι στο part 2. Θα είσαι στο δεύτερο. Δύο τέτοια. Για τα τσιμπήματα, το ένα το τελειώνω γιατί μου έχουν καταφάει τα κουλιόμφια. Οπότε το άλλο το έχω δίπλα. Εντάξει, κάτι έκανε. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και άχρηστο, αλλά σαν το φανιστή δεν είναι που το βάζεις και είσαι καλά. Αλλά κάτι κάνει. Εντάξει. Πήγα αυτά τα κουβεντάκια για μια φίλη μου. Για το κουλιτσάκι μια φίλη. Δεν είναι. Για να πω. Ναι, ναι, ναι. Για να μην αρχίσεις πάλι και μου λες βλακίες. Ότι πας με φίλες. Αυτά. Είναι για το κουλτσάκι της φίλης. Παίρνετε τα κουβαδάκια και πάτε και παίζετε. Πήρα αυτή τη φοβερή μπλούζα σε σένα που δεν σ' άρεσε. Αλλά δεν με χρειάζεται καθόλου γιατί θα την φοράω σαν φόρεμα. Σ' αρέσει και σένα, είδες, όταν πήγες εκεί εγώ στο τίποτα. Πήρα μία ξύστρα. Γιατί είχαμε δύο τρεις και δεν ξέρω που έχουν πάει. Έχει το κάλυμα το προστατευτικό. Ναι, ναι, δεν γίνεται. Έχει αυτό κόλλητο. Λάφτα. Ναι, δεν βγαίνει όμως αυτό. Είναι μια μαλακή ξύστρα. Μαλακή αυτή μας είναι. Δεν κάτσε να δω τι πήρα. Για φέρε να δω. Γιατί πήρα. Λοιπόν, να έχει το ρόλο στο necessaire. Εδώ. Πολύ ωραίο και αυτό. Αυτό είναι πιο ωραίο. Τώρα θα το δώσω στη μαμά μου βασικά. Δεν χρειάζεται με τόσο necessaire. Μαμάς. Λοιπόν, πήρα και άλλα σφουγγαρία. Αυτά είναι ψιλομάπα. Αλλά τα πήρα για πρόχειρα έτσι να κάνω τους πάγους και τα λοιπά. Μαμάς. Και τα πιάτα πήρα άλλο ένα στο τσιράι. Μαμάς. Πήρα αυτά τα φοβερά σκουλαρικάκια με τους φένικες, πάρα πολύ καλοκαιρινά, πολύ μ' αρέσανε. Αλλά γενικά η ποιότητα του τζάμπο σε φάση σκουλαρικιών και τέτοια δεν είναι ότι καλύτερο να ξέρετε. Οπότε μαυρίζουν σχετικά γρήγορα, είναι για 2-3 φορές. Δεν είναι πάρα πολύ φθηνά, αλλά θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Κάτι άλλο που είχα πάρει μου είχαν μαυρίσει πολύ γρήγορα, δεν μου κράτησαν. Ένα τσιμπιδάκι του Ιζερς για πιδάκια, μαύρο με φούξια, έτσι πολύ ωραίο. Έδινα ένα βιβλιαράκι unicorn, αυτό κόλλησα. Αυτό το πήρα για τη μικρή που προσέχω, γιατί της αρέσουν τα unicorn, πώς λέγονται. Μανάκι. Μπράβο. Και έχει πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Πολύ ωραία αυτό κολλητάκι και έχει πάρα πολλά. Νομίζω ότι θα ενθουσιαστεί. Μπαμπού. Σας έχω πάρει και κάτι άλλο και θα τα δώσω όταν τελειώσει την έκτη δημοτικού στη γιορτή αποφύτησης. Δεν είμαστε στην Αμερική. Δεν κάνουμε γιορτή στην Αμάδα.
Τέλος πάντων αυτό. Λοιπόν, πήρα τις μαγνητικές ελφαρίδες τις μισές που παίρνω και τις κάνω συνέχεια. Ναι. Είναι πολύ ωραίες, μπαίνουν εύκολα, δίνουν ωραίο αποτέλεσμα, φυσικό, αλλά δεν είναι και λίγο βατήσιο. Και μπορείς να τις φορέσεις πάρα πολλές φορές, δεν χαλάνε. Θα σκόψεις τα νύχια. Πήρα αυτό το εξαιρετικό. Είναι για το λαιμό, θα το βάλω κιόλας τώρα, γιατί θέλω πολλές μέρες να το βάλω αυτό και κρατιέμαι. Το οποίο και αυτό είναι αμφιβόλου ποιότητος. Θα δούμε, θα σας πω και γι' αυτό. Να, αυτό εδώ. Είναι πολύ της μόδας τώρα αυτά εδώ πέρα τα που είναι σαν αλυσιδίτσες. Και το βρήκα πάρα πολύ οικονομικά. Και αν το φοράω πολύ, θα το πάρω και σε πιο από κάπου καλύτερα. Αλλά ό,τι με βολεύει και το φοράω, τώρα έχω πολλά μέσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι. Αυτά εδώ τα Bobby Pins είναι αυτά τα κουκαλάκια, τα τσάρια τέλος πάντων που βάζεις τα μαλλιά σου για να τα πιάσεις και να μην σκοτάνε δεξιά-αριστερά. Πολύ βολικά. Τα πήρα σε χρώμα χρυσό. Επειδή είμαι ξανθιά και το μαύρο χτυπάει λίγο έντονα, αυτά είναι πιο. Ναι, ναι, δεν έχουμε πολλά στο πάτωμα, αλλά έχουμε και χρυσά. Σταμάτα. Τέλος σχόλια. Λοιπόν, πήρα για τη φίλη μου, για το μωράκι της φίλης μου. Αυτό, πήγε στη μέση. Αυτό εδώ. Play, born to be awesome. Πάρα πολύ ωραίο φορμάκι. Και αυτό εδώ με το Superman. Που δεν το έθεσε πιο να κάνω να το πάρω και στο μπεμπέ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και λέει Superman χαζαρά. Αυτό κρίμα που δεν το βγάζουν και σε πιο μεγάλη φόρμα να το πάρω στον μπεμπέ, γιατί είναι τέλειο, ε. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων θα πω ότι ελπίζω η φίλη μου να μην δείτε όλο αυτό το τζάμπο χόλ, γιατί είναι αρκετά πραγματάκι για αυτή. Αλλά και να τα δείτε έτσι, απλά θα ξέρει τι πήρα, δεν θα είναι έτσι. Και πήρα και δύο τελευταία πραγματάκια. Πάρεις κουλαρικάκια πολύ καλοκαιρινά με φλουριά. Κουλαρικάκια. Πολύ ωραία. Πανέα. Πήρα και αυτά εδώ. Το οποίο το είχαν 25 λεπτά, το είδατε. Δεν βλέπω, λέει ότι είναι σπασμένο. Μάλλον θα είναι έτσι συσκευασία, γιατί αυτό καλά το βλέπω. Και αυτό τι είναι, είναι ένα βρεθόλι για τον ώμο. Τώρα το είδα βασικά, νόμιζα ότι ήταν κρεμαστό όταν το πήρα. Δεν ξέρω πώς το φοράς αυτό στον ώμο, για να το δούμε. Αυτό σίγουρα επειδή είναι σκούρο το χρώμα του, δεν θα μαυρίσει. Θα είναι κομπλέ. Δηλαδή και να μαυρίσει δεν θα φαίνεται. Αυτό θέλω να πω. Να μην είναι τη φάση. Βραχιόλιο μου πρώτη φορά βλέπω. Έχει ξαναδεί εσύ. Τι άφησες τη φωτογραφία. Κάπως έτσι δείχνει που έχει μάλλει. Τέλος πάντων, υποθέτω θα μπαίνει κάπως έτσι και θα κρέμεται. Τέλος πάντων, εγώ μάλλον θα το βάλω ή στο πόδι μου ή σε κανονικό βρυθολάκι. Βάλω στο πόδι. Θα βρεθεί όλοι πολύ όμως. Γιατί τώρα στον ώμο θα είναι λίγο άβολο πιστεύω να φοράω βρυθολάκι όμως. Ορίστε, το ποδαράκι ταιριάζει τέλεια. Με ρίχνει στα νύχια, δεν έχω κάνει μόνο του. Από εδώ και πάνω. Λοιπόν, στο ποδαράκι είναι εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο. Οπότε, αν δεν βρείτε πού να το βάλετε. Λοιπόν, θέλω να το βάλουμε στο χέρι και τελείωσε η υπόθεση. Να το ψάξω πολύ. Ωραίοτατο. Να. 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 Αυτό είναι μεγάλο. Τέλος πάντων θα βρω και αυτό που θα το βάλω.
κάτι θα φτιάξουμε πάλι. Λοιπόν, αυτό. Αυτό είναι σαν ένα ωραίο κρεμαστό. Τώρα ξενέρεσε. Εγώ νομίζω ότι ήταν τέτοιο. Αν πει άμα δεν κοιτάς τι παίρνεις, αυτά παθαίνεις. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτό είναι το Jumbo Haul, το Part 1, γιατί σου άρεσε και Part 2. Με λίγο πιο πολλά πραγματάκια, αυτό ήταν το πιο σύντομο. Και θα έρθει και Part 2 με τα review των πραγμάτων που έχουμε πάρει από το Jumbo. Τι. Και. Λοιπόν, αυτό είναι το Jumbo Haul. Σας αφήνω να ετοιμαστούμε να πάμε για φαγητό. 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 Ναι. Φαγητό. Φαγητό. Λοιπόν, και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Φαγητό. Φαγητό. Όχι. Λάθος κλείς. Τα λέμε στο Part 2. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε ένα like. Like. Κάντε μία εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Κανάλι. Θέλετε να τους φιλήσω. Νερό. Γεια σας. Γεια σας. Φιλάκια.